κάτι περισσότερο αυτοβιογραφικό, δηλαδή που δείχνει τη δική μου σκέψη και πώς, πώς σκεφτόμουν και πώς σκέφτομαι, δεν είναι παρελθόν. Ξέρω σίγουρα πως κάτι δεν πάει καλά. Αισθάνομαι ότι χάνω ένα κομμάτι από τον εαυτό μου που ίσως να είναι το πιο σημαντικό. Με φοβίζει η αποκάλυψή του. Βλέπω γύρω μου ένα τοίχο που έχω σηκώσει και μπορώ να μπω, να πω με κόπο χρόνων και με χαστούκια από όλες τις μεριές. Οχυρώθηκα μέσα και κούνιασα. Είναι ψηλός ο τοίχος και δεν μπορώ να δω έξω από αυτόν. Όταν αφήσω έστω και λίγες φορές την πόρτα μισάνοιχτη και κάποιος μπει μέσα, αισθάνομαι ότι βεβηλώνεται το άσυλό μου. Έχουν αρκετοί άνθρωποι κάνει κακή χρήση αυτής της φιλοξενίας. Και όταν αρχίζουν οι καταστροφές, δεν έχει άλλη έξοδο κινδύνου. Μπλοκάρομαι μέσα στο ίδιο μου το κάστρο. Είναι καλά χτισμένο. Κάποιες φορές αισθάνομαι ασφυκτικά εδώ μέσα. Πνίγομαι. Έχω ξεχάσει να εκφράζομαι, να μιλάω, να αισθάνομαι, να επικοινωνώ. Η επικοινωνία έχει τέσσερις διαστάσεις. Δύο ανθρώπους, τη διάθεση και το χρόνο. Και είναι ο μόνος δρόμος προς την ελευθερία. Θέλω να βγω από το χρυσό κλουβί μου και φοβάμαι τι θα συναντήσω έξω από αυτό. Μου είπες κάποτε ότι έχεις μπει μέσα. Κάποιες φορές το αισθάνομαι, το νιώθω. Σε βλέπω και μετά κρύβομαι πάλι μέσα στο λαβύρινθο του κάστρου μου. Λες και παίζω κρυφτό με τον ίδιο μου τον εαυτό.